σε συνέχεια Και της το χθεσινής το... τοποθέτησης Είσαι. του ΚΚΕ σε να επαναλάβω ότι αυτό το νομοσχέδιο το... περιορίζει το... την αντιμετώπιση Είσαι. της οπαδικής βίας Είσαι. μόνο στο κατασταλτικό κομμάτι με την αυστηροποίηση των ποινών. <μ, Προσίτλει> προβάλλεται μάλιστα η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα σχετικά δικήματα όπως η αύξηση των κατώτατων ορίων των ποινών και για τη λειτουργία των αθλητικών λεσχών και ούτω καθεξής, ως πανάκια για την αντιμετώπιση του, ως δίθεν κέρια και αποτελεσματική κυβερνητική παρέμβαση. Επισημαίνουμε ότι με όχημα την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας προωθούνται παρεμβάσεις ιδιαίτερα ανησυχητικές ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους, όπως για παράδειγμα το άρθρο 68 στο μέρος 9. Αυτές αρχικώς αφορούν τη διεύρυνση του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα για την Εγκληματική Οργάνωση με την προσθήκη σε ό,τι αφορά την τέλεση των πλημελημάτων, των ενόμων αγαθών, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας. Στα άρθρα 4 και 6, αναφορικά με τα δικήματα βίας και για το ψηφιακό μητρό μελών λεσχών φιλάθλων, έχουμε να πούμε τα εξής. Στο άρθρο 4 για τα δικήματα βίας, η απαγόρευση αναστολής εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας και η υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων σε περιπτώσεις αναβολής της εκδίκασης τέτοιων εγκλημάτων είναι περιπτώσεις που μας ανησυχούν. Παραβιάζουν το θεμελιώδες, τη θεμελιώδη αρχή έστω αυτού του αντιδραστικού ποινικού δικαίου όπως έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι το τεκμήριο αθότητας. Στο άρθρο 6 για το ψηφιακό μητρό μελών λεσχών φιλάθλων, εδώ πρόκειται, μάλλον σε προσπάθεια, να αναβαθμιστούν οι δυνατότητες παρακολούθησης και καταστολής με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, με νόμιμη καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων κάθε πτυχής της κοινωνικής ζωής και των ψηφιακών πολιτών. Σε σχέση με τα ζητήματα εθελοντισμού, αθλητικού εθελοντισμού, ηλεκτρονικό εργασιακό αθλητισμό, αναφερθήκα εχθές εκτενώς. Επιτρέψτε μου να καταπιαστώ με τον πνευματικό αθλητισμό. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι το σκάκι θεωρείται και είναι πνευματικό άθλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, δεν θα συμφωνήσουμε με τον εξαιρετικά διασταλτικό ορισμό που δίνει το νομοσχέδιο, θεωρώντας ότι πνευματικός αθλητισμός ορίζεται η κάθε μορφή αναμέτρησης μεταξύ αθλητών ή ομάδων που απαιτεί πνευματική προσπάθεια και μειωμένη φυσική δραστηριότητα με σκοπό την επίτευξη νίκης, τον πνευματικό ανταγωνισμό, και τη βελτίωση της ψυχικής και πνευματικής υγείας, περιλαμβάνοντας στη συνέχεια και τα παιχνίδια. Ποια παιχνίδια. Το πρόβλημα, συνεπώς, δεν είναι αν το σκάκι είναι πνευματικό άθλημα. Αυτό είναι λιμένο. Ποια είναι τα άλλα παιχνίδια και οι αναμετρήσεις. Αυτά θα πρέπει να αποσαφινιστούν που θεωρούνται πνευματικά αθλήματα, σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου. Και το να βρεθεί το σκάκι παρέα, για παράδειγμα, με το τάβλι, το στρατήγκο, το πόκερ και πάλι... Ε, ναι, αλλά αποσαφηνίσετε αυτά. Πρέπει να τα αποσαφηνίσετε. Με κάθε σεβασμό, βέβαια, σε αυτά. Έτσι, για να, για να εξηγηθούμε. Φαντάζομαι πως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι, εκτός από τις όποιες οικονομικές διαστάσεις τυχόν θα έχει... Προφανώς το κύρος που θα έχει στη συνέχεια η έννοια πνευματικά αθλήματα μάλλον δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε έως σήμερα. Πιθανά να πει κάποιος ότι βλέπουμε φαντάσματα. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη και αυτή τη διάσταση. Κατά συνέπεια, εκφράζουμε τη ριζική αντίθεσή μας καταρχήν στο συγκεκριμένο ορισμό που κατά τη γνώμη μας υποβαθμίζει σε σημαντικό βαθμό την έννοια του πνευματικού αθλητισμού. Τώρα, στο έκτο μέρος, του προτινόμενου νομοσχεδίου, εκεί διαπραγματεύεται, πραγματεύεται μάλλον αυτό το νομοσχέδιο, ποικίλα ζητήματα λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών. Πράγματι, όποιο διαβάζει τι διατάξει αυτέ, το μυαλό του γίνεται κουρκούτη. Δεν είναι καθόλου κατανοητά τι θέλει να πει ο ποιητή. Στο άρθρο 47 για τι Γενικέ Συνελεύσει Αθλητικών Ομοσπονδιών, εκεί συνεχίζεται η γραφειοκρατική διαδικασία και προσπάθεια εξοβελισμού σωματίων από ομοσπονδίες. Και σε τελική ανάλυση τη διάλυσή τους. Θέτεται ως προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ομοσπονδίας να έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρό Αθλητικών Σωματείων, να έχουν συμμετάσχει σε επίσημες αθλητικές οργανώσεις. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μπορεί να κάθεται ο καθένα να ψάχνει πότε πήρε ένα σωματείο αθλητική αναγνώριση και ούτω καθεξή, αν έχει εγγραφεί στο Μητρό, εάν συμμετείχε σε επίσημε και σε πόσε αθλητικέ διοργανώσει. Στην παράγραφο 2α του 47 άρθρου λέει: Τα σωματεία που φέρουν μόνο ειδική αθλητική αναγνώριση αν η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εντό του ίδιου ή του αμέσω επόμενου έτου. Μάλιστα. Πότε, από τότε που χορηγήθηκε. Δεν λέει από πότε. Δηλαδή, τι πρέπει να πούμε εμείς? Κυρίω τι να πούνε οι άνθρωποι των σωματείων που έχουν ταλαιπωρηθεί με όλη αυτή τη χαρτούρα. Μετά για την παράγραφο Β, ότι πρέπει να διαθέτει αυτό που έλεγα, ειδική αθλητική αναγνώριση, εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρό, συμμετοχή σε επίσημε αθλητικέ διοργανώσει. Εδώ πραγματικά χάνεται η μπάλα. Αλλά ρωτάμε, τα υπόλοιπα σωματεία που δεν εκπληρούν την παράγραφο Β ή την Α και έχουν πάρει πριν από τρία-τέσσερα χρόνια αναγνώριση, τι κάνουν αυτά τα σωματεία. Τα πετάμε στον Κεάδα, στον Κάλαθο των Αχρήστων. Τα ερασιτεχνικά σωματεία, τα κύτταρα του αθλητισμού στι τοπικέ κοινωνίε μαραζώνουν χωρί να έχουν την απαιτούμενη στήριξη και την ίδια στιγμή αυστηροποιείται τι διαδικασίε ύπαρξή του. Γενικώ διαπνέεται από μια αυστηροποίηση όλο αυτό το νομοσχέδιο. Από μια κατασταλτικοποίηση η χώρα μα διαθέτει χιλιάδε αεραστεχνικά σωματεία με εκατομμύρια ανθρώπου που ασχολούνται με αυτό. Αθλητέ, προπονητέ, παράγοντε, διαιτητέ, παιδιά ακαδημιών και ούτω καθεξής. Το κράτο και διαχρονικά όλε οι κυβερνήσει είναι απούσα από αυτή τη διαδικασία στήριξη των αθλητικών σωματείων. Σήμερα, με τι δυσκολίε που υπάρχουν, η συστηματική και καθημερινή αθλητική δραστηριότητα που αγκαλιάζει χιλιάδε νέου και αποτελεί πραγματικά ασπίδα προστασία τόσο σε θέματα υγείας, όπως είναι το θέμα της παχυσαρκίας, όσο και από τα επικίνδυνα μονοπάτια των ναρκωτικών, οφείλεται αποκλειστικά στην προσπάθεια των ανθρώπων, των σωματείων, Παράγεται έργο που καλλιεργεί την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα, την άμυλα, το σεβασμό στον αντίπαλο, κόντρα στις λογικές του ατομικισμού και του ανταγωνισμού. Είναι μια στάση ζωής. Αυτά τα παιδιά αυτοί αθλητές ποτέ δεν θα καταφύγουν σε οπαδικές και φασιστικές συμπεριφορέ, για παράδειγμα. Όταν όμως αυτή η προσπάθεια δεν έχει την υποστήριξη σε υποδομές, επιστημονικό, δυναμικό, γυμναστές, γιατρούς, χρηματοδότηση, στερεύει, χάνει τη δυναμική της. Επιτρέψτε μου να κάνω άλλη μια φορά ανοίξη στο περιβόητο αθλητικό μητρό, που ενώ κανείς δεν διαφωνεί στην ύπαρξη ενός μητρώου, τελικά έχει, εξελιθ, έχει εξελιχθεί, σε μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια του αεραστεχνικού αθλητισμού. Στο Μητρό το 2021 έκαναν αίτηση 6.040 σωματεία, έναντι 5.965 το 2020. Δεν στέκει αυτό που λέει ο κύριος Υπουργό, ότι παρά τις ακατανόητες αντιδράσεις το σύνολο της αθλητικής οικογένειας, αντιλήφθηκε τη χρησιμότητα. Στην ουσία αίτηση έκαναν οι ίδιοι όσοι, οι ίδιοι όσοι τα κατάφεραν και όσοι είχαν τα χρήματα, λογιστές, δικηγόρους. Από τα 6.040... Στη λίστα εγγεγραμμένων σωματείων στο Μητρό υπάρχουν 4.882, δηλαδή μείον 1.158. Και από αυτά τα 4.882, τη χρηματοδότηση από το στίχημα που τη διαφημίζεται παντού, την πήραν 4.808 σωματεία. Με βάση τον πίνακα 31 Δευτέρου 2022 έγιναν περίπου 350 διαγραφές. Λαμβάνοντα υπόψη ότι οι αιτήσει για το 2022 λογίζονται ξανά σαν νέα αίτηση και άρα όποιο δεν την κάνει σωστά πάλι κινδυνεύει για τεχνικά λάθη, τυπικέ παραλήψει ή απλώ γιατί δεν μπορεί να καλύψει το κόστο, κινδυνεύει να μείνει εκτό αναγνώριση. Αν υλοποιηθεί αυτό που λέγεται ότι από 1 Οκτώου του 2022 όσοι δεν είναι στο Μητρό δεν θα έχουν πρόσβαση σε αθλητικέ εγκαταστάσει και θα διαγραφούν από τα Μητρώα των Ομοσπονδιών του λαμβάνοντα ακόμα και αυτό που είπε ο κύριο Αβγενάκη, το 70% ότι έχει γραφτεί μέχρι σήμερα στο Μητρό. Μιλάμε για, ε, για μείωση 30 με 40%. Δηλαδή, σωματεία πάνε για διάλυση. Σε σχέση με το άρθρο 46 για το Σύμβουλο Αθλητικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας, Αθλητικής Ψυχολογίας Ομοσπονδίας. Προβλέπεται ότι κάθε αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να προσλαμβάνει σύμβουλο αθλητική ψυχολογία για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών στους αθλητέ. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται θετική. Χρήζει όμω βελτίωση όσον αφορά στον ορισμό του αθλητικού ψυχολόγου. Διεθνώ το αντικείμενο τη αθλητική ψυχολογία αφορά στο συνδυασμό των αντικειμένων τη ψυχολογία και τη αθλητική επιστήμης. Στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν υπάρχουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας. Συνεπώς, ο συνδυασμός των δύο επιμέρους αντικειμένων ή η μετεκπαίδευση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τον ορισμό των προσόντων αυτού, αυτού του, 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 του επαγγέλματος. Εμείς θα συμφωνήσουμε με τη θέση που διατυπώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης τον οποίο αρνηθήκατε, κύριε Πρόεδρε, να τον προσκαλέσετε στην ακρόαση των φορέων, δυστυχώ. Αυτό που λέει δηλαδή ότι ο σύμβουλος αθλητική ψυχολογία είναι ψυχολόγο με ειδίκευση, ή να έχει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, και ε, να κατέχει ένα αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματο τη Συμμεδαπή ή ισότιμου Πανεπιστημίου τη Αλοδαπή, αναγνωρισμένα του ΔΟΑΤΑΠ. Σε σχέση με το άρθρο 63, είναι και άλλα πιο μπροστά, δεν θα τα πω όμως σήμερα, σε άλλη συνεδρίαση. Για το άρθρο 63, για, τι προ... για τις προϋποθέσεις λειτουργίας των κέντρων γιόγκα, επιτρέψτε μου, θα πω την εξή φράση, ότι πρόκειται για σκανδαλώδες και επικίνδυνο αθλητικά, σκανδαλώδες διάταξη και επικίνδυνη αθλητικά και το γεγονό να θεωρεί η κυβέρνηση ότι τα κέντρα γιόγκα δεν απαιτούνται να πληρούν για τη λειτουργία του τα άρθρα 3 και 4 του Προεδρικού Διατάγματο 219 του 2006, εφόσον αυτά λειτουργούν αυτόνομα και παρέχουν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα. Δηλαδή, ξέρετε τι μας λέει τώρα το νομοσχέδιο, ότι δεν ισχύει. Ότι διδάσκοντες, για παράδειγμα, δεν θα είναι τυχιούχοι ή τεφά ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται μπορεί να, είναι, να μην είναι τα κατάλληλα και τα ασφαλή. Ότι δεν χρειάζεται η τήρηση ειδική κάρτα υγεία. Ότι δεν απαιτούνται όλα τα κτηριολογικά στοιχεία ενό γυμναστηρίου. Αυτά μα λέει. Με την απουσία ελεγκτικού μηχανισμού και διοικητικών ποινών, τα κέντρα εκμάθηση γιόγκα δεν θα περιορίζονται μόνο στην εκμάθησή τη αλλά θα λειτουργούν ως γυμναστήρια, παρέχοντας και άλλες υπηρεσίες γυμναστικής, δημιουργώντας έναν ανταγωνισμό που αντιλαμβάνεστε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εμείς συντασσόμαστε με τη θέση του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκηση, καθώς και του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, που ζητούν την απόσυρση του άρθρου 63. Για το ΚΚΕ, ο αθλητισμός, το ξαναλέμε, δεν είναι εμπόρευμα. Και μάλιστα εμπόρευμα σε πάγκο, ούτε οι άνθρωποι είναι αναλώσιμα αντικείμενα. Ο αθλητισμός είναι υγεία, πνευματική, σωματική, είναι διαπαιδαγώγηση, είναι μοχλός ομαλής κοινωνικοποίησης των νέων, ένταξή του στην κοινωνική πραγματικότητα. Η εξηγίαση λοιπόν του αθλητισμού, η αντιμετώπιση της βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα, γίνεται μόνο με σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα που θησαυρίζουν, σε σύγκρουση με την άκρατη εμπορευματοποίησή του, μόνο με στόχο τις ριζικές αλλαγές, την ολική κατάργηση του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαιρου, τη διάλυση των ΠΑΕ, των ΚΑΕ, και την απόδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο λαό, μπορούν τα αθλήματα και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρηθεί να απαλλαγούν από αυτά τα φαινόμενα και να γίνει μια πραγματική εξυγίανση του αθλητισμού. Επιτρέψτε μου να κλείσω με ένα θέμα που έχει προκύψει και θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι θα έπρεπε να ήταν στην ατζέντα αυτού του νομοσχεδίου αφορά την απαράδεκτη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση που επιδεικνύει ο Υφυπουργός στην αλλαγή του καταστατικού που ζήτησε ομόφωνα η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τον εκπρόσωπο του ΣΕΓΑΣ. Ενώ όλοι περιμέναμε να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο ή έστω με τη μορφή τροπολογίας διάταξη που να τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του καταστατικού της ΕΟΕ, για να αποκτήσει εκείνα τα πλαίσια λειτουργίας και να επιτελέσει το ρόλο του, για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία εκλογής αντιπροσώπου του ΣΕΓΑ στην ΕΟΕ, εντούτοις το έχει κολλησιεργήσει. Εννέα μήνες τώρα αυτή η ιστορία, έχοντας αφήσει το στίχο χωρίς εκπροσώπηση. Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, είναι απαράδεκτη η στάση σας. Δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί το κολλησιεργείτε. Ή μάλλον μπορεί και να υπάρχει Εκλογές ΣΕΓΑ το 2001, Μάρτη. Ο κύριο Σεβαστή και ο κύριο Γατσιούδης. Ο κύριο Σεβαστή, αντιπρόσωπο στην ΕΟΕ, αναπληρωματικό ο κύριο Γατσιούδης. Ο κύριο Γατσιούδη, Ολυμπιονίκη, έκτο Ολυμπιονίκη και τότε, θα το θυμάστε όλοι, η αναγέννηση είναι η παράταξη. Εν πάση περιπτώσει, το ψηφοδέλτιο εντάξει. Ε, καλά. Εντάξει. Εσεί το στηρίζατε όμως. Εσεί το στηρίζατε. Έλεγε ότι το κατεβάζει για αντιπρόσωπο, γιατί το ΣΕΓΑΣ πρέπει να τον δικούν οι αθλητές Και το ψηφοδέλτιο τη ανακοίνωση είναι ένα αθλητικό ψηφοδέλτιο. Τώρα όμως, το καταργείτε τον κύριο Γκατσιούδη, δεν το βάζετε υποψήφιο και δηλώνει ο κύριο Οικονόμου, ο Βασίλη Οικονόμου, ότι θα είναι υποψήφιο. Ποιο, ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, Ότι κύριε Υπουργέ, κάνετε μία μανούβρα για να βγει στην ΕΟΕ ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Να τα πούμε τα πράγματα ω έχουν. Ο ΔΕΝ νόμο δεν έχει άλλη παρά μόνο για τον ΣΕΓΑ και τον Οικονόμου. Δεν σα είναι εύκολο να δεχτείτε την ήττα σα. Εγώ, με ρεαλισμό, τοποθετούμε πάνω στο ζήτημα αλλά πάτε να, 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 τον βάλετε πραγματικά από το παράθυρο. Να λοιπόν γιατί κολλησιεργείται όλη αυτή τη διαδικασία. Ο αθλητικός κόσμος τα βλέπει, βλέπει αυτές τις παρεμβάσεις εκλογικέ διαδικασίες, ε, βλέπει ότι κόβεται και ράβεται το νόμο και θα πρέπει εδώ και τώρα να σταματήσετε αυτές τις παρεμβάσεις που είναι πραξικοπηματικού τύπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.